ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Πρώτον, ότι η κρίση έχει αλλάξει πλέον στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη δέχτηκε πολλαπλές υβριδικές απειλές τα τελευταία χρόνια σχετιζόμενες με το μεταναστευτικό. Μεταξύ αυτών ήταν και η επίθεση που δέχτηκε η χώρα μας στα εξωτερικά της σύνορα το Μάρτιο του 2020. Μέσω της μαζικής και βίαιης προσπάθειας χιλιάδων επίδοξων παράνομων μεταναστών να διασχίσουν τα ευρωπαϊκά, ας μην ξεχνάμε σύνορα, ενθαρρυνόμενοι και υποβοηθούμενοι από τις αρχές της γείτονος. Παρά την κοινή δήλωση του 2016 μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, βάσει της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την Τουρκία ως ασφαλή χώρα διαμονής προσφύγων. Πρακτικά, είδαμε να επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο στα σύνορα με την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετωνία, με την προσπάθεια της Λευκορωσίας αυτή τη φορά, λόγω των κυρώσεων που είχε δεχτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να εργαλειοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο για γεωπολιτικά ωφέλη. Και αυτό είναι ένα δεδομένο που η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει. Δεύτερον, να ξεκαθαρίσουμε, κύριε συνάδελφε, ότι τα κράτη έχουν κάθε δικαίωμα να προστατεύουν τα σύνορά τους. Συγγνώμη, να το διορθώσω. Έχουν υποχρέωση να προστατεύουν τα σύνορά τους. Αυτό προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Αυτό προβλέπουν, κύριε συνάδελφε, οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σας θυμίζω την απόφαση προμηνώς για τις επαναπροωθήσεις από τη Βόρεια Μακεδονία και την υπόθεση προδιετίας για τις επαναπροωθήσεις από την Ισπανία. Την προστασία των συνόρων επίσης επιβάλλουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Είναι λοιπόν αυτονόητο και αναμενόμενο η Frontex να συνδράμει τα κράτη-μέλη σε περιπτώσεις απειλών των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιες άλλωστε υβριδικές αυτές επιθέσεις δεν απευθύνονται κατά ενός κράτους-μέλους, αλλά κατά της Ένωσης στο σύνολό της. Και αυτή είναι η αποστολή, ο ρόλος και η εντολή της Frontex ως ένοπλης δύναμης, ένοπλο σώμα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Και θέλω να τονίσω ότι η προστασία των συνόρων οδήγησε, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΗΠΑ της αρμοστίας, στον περιορισμό κατά 6/7 της απώλειας ανθρώπινων ζώων στο Ανατολική Μεσόγειο σε σχέση με τα ανοιχτά σύνορα του 2015 και του 2016. Τώρα, αναφορικά με τον κύριο Λεζερή, παραιτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα γιατί, σύμφωνα με την επιστολή παραίτησής του, διαφωνεί με μια συστηματική προσπάθεια κατά αυτών εδώ και 2 χρόνια της αλλαγής της εντολής της Frontex. Και βέβαια αυτό δεν συνδυάζεται με παραδοχή εκ μέρους του για οποιαδήποτε έκνομη ενέργεια στα σύνορα της Ευρώπης. Ο κύριος Λεζερή στην ομιλία του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Frontex, όπως μεταφέρουν γιατί δεν είναι ανοιχτή η συνεδρίαση, υποστήριξε ότι ο οργανισμός κινήθηκε απολύτως εντός του πλαισίου των ευρωπαϊκών κανονισμών και της σχετικής νομοθεσίας. Δεν θα απαντήσω εγώ για τον κύριο Λεζερή, αλλά θα σας τονίσω αυτό που είπε ο οργανισμός στην ανακοίνωσή του, ότι η Frontex θα συνεχίσει να εφαρμόζει πλήρως την εντολή, στοχεύοντας σε ασφαλή εξωτερικά σύνορα, και λέει βέβαια και το αυτονόητο ότι η προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων πρέπει να συνάδει και συνάδει με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ.